Καλησπέρα, Δήμαρχε, από τη Λαμία. Καλησπέρα, από Άμισσα. Τι κάνετε? Προφανώς όχι πολύ καλά. Όχι πολύ καλά με τις εξελίξεις. Έτσι. Ακούστε, το θέμα. Εγώ λέω ότι τυπλοφορείτε μόνο για να σας δώσω το χρόνο να απαντήσετε. Αντίδραση του Δήμου για μεταλλεία και χωροταξικό. Εξηγήστε τι σημαίνει με μια καινούργια υπουργική απόφαση που έχει βγει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το ίδιο θέμα είναι, έτσι, τα μεταλλεία και το χωροταξικό. Ναι, ναι. Εντάσσονται στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου στερεάς Ελλάδας. Και ειδικά στο νομό Φωκίδας και πολύ περισσότερο στο Δήμο Δελφών, περίπου τα 2/3 του Δήμου μας, στην έκταση του Δήμου μας, καθορίζονται ως μια ζώνη αποκλειστικής μεταλλευτικής δραστηριότητας. Εδώ στην περιοχή μας, όπως ξέρουν όλοι, υπάρχουν τα μεταλλεία πάρα πολύ παλιά και είναι μια δραστηριότητα την οποία τη θέλουμε να υπάρχει με όρους και κανόνες και φυσικά με τις βασικές παραδοχές ότι πρέπει να υπάρχει μια έμφαση στην τοπική κοινωνία. Διότι εδώ υπάρχει και η περιβαλλοντική υποβάθμιση και πολλές άλλες συνέπειες. Και δεύτερον, πρέπει να υπάρχει μια έμφαση στην περιβαλλοντική αποκατάσταση, που τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί σαφώς. Απ' την άλλη, όμως, δεν μπορεί να είναι η αποκλειστική δραστηριότητα μιας περιοχής, έτσι. Και τα μεταλλεία έχουν αρχίσει να εξαντλούνται και δεν μπορεί μια περιοχή που έχει τόσα πλεονεκτήματα, που μπορεί να αναπτυχθεί και με άλλους τρόπους, μόνο μεταλλεία να κάνει. Όπως αντιλαμβάνονται όσοι έχουν σχέση με τη χωροταξία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, όταν χαρακτηρίζεις έτσι μια περιοχή, δημιουργεί πολλές συνέπειες και πολλές νομικές συνέπειες. Εκτιμούμε και με τους δικηγόρους που έχουμε μιλήσει, που έχουν αναλάβει την υπόθεση, ότι θα έχει πάρα πολλά προβλήματα στην αδειοδότηση άλλων επιχειρήσεων, γιατί χαρακτηρίζονται ανταγωνιστικές κρίσεις μη επιτρεπτές. Ναι. Και αυτό δεν έχει δημιουργήσει μια αντίδραση μόνο από την πλευρά του Δήμου Δελφών, αλλά και από όλους τους κοινωνικούς φορείς. Δηλαδή, όλη η περιοχή σε αυτό το θέμα είναι σύμφωνη. Άρα, να το πω εγώ, η υπουργική αυτή απόφαση λέει: κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να υπάρχει μεταλλευτική εξορρυκτική δραστηριότητα και δεν μπορεί κάποιος άλλος να κάνει επιχειρηματικά κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε? Ακριβώς. Ακόμα και στην αδειοδότηση δημοσίων έργων μπορεί να παρουσιαστεί πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ακόμα και στις επενδύσεις, τις οποίες προσδοκούμε να γίνουν τις επόμενες δεκαετίες. Γι' αυτό κιόλας λέμε, ναι, πρέπει να το δει τελείως εκ του μηδενός. Εν τω μεταξύ, δεν έλαβε καθόλου υπόψη τη γνώμη που εμείς διατυπώσαμε πάρα πολύ αναλυτικά και ο Δήμος Δελφών, αλλά και η περιφέρεια, δεν κινήθηκε σε αυτό το πνεύμα. Yeah. Έτσι, το Υπουργείο έβγαλε μια απόφαση, λες και δεν είχε διαβουλευτεί με κανέναν και δεν ξέρουμε ποιον διαβουλεύτηκε. Με εμάς που διαβουλεύτηκε, είπαμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Ξαφνικά λοιπόν βλέπουμε ότι αγνοούνται οι γνώμες της τοπικής κοινωνίας που εκφράστηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο και έρχεται κάτι το οποίο εμείς που έχουμε συνηθίσει να είμαστε με τα μεταλλεία, πέσαμε από τα σύννεφα. Εκπλαγήκαμε δηλαδή για την μοναδικότητα αυτού του χαρακτηρισμού. Ότι εμείς θα είμαστε σε μια γυάλα που θα κάνουμε μόνο μεταλλεία και τίποτε άλλο. Για την αποκλειστική χρήση. Και δεν είναι και αναπτυξιακό. Ναι. Λέτε για την αποκλειστική χρήση που μπαίνει μέσα η ορολογία αυτή, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ναι, είναι πρωτοφανές. Ναι. Δεν υπήρχε. Γιατί, ρωτώ, επειδή στην περιοχή είναι ο Εθνικός Δρυμός, ο παραδοσιακός ελαιώνας, το Δελφικό τοπίο, αυτά δηλαδή. Δεν προστατεύονται με κάποιο τρόπο, δηλαδή μπορεί εξορρυκτικά να γίνει οτιδήποτε, αν υλοποιηθεί η απόφαση. Ακόμα και μέσα στο Δελφικό τοπίο, ακόμα και στην κηρυγμένη ζώνη προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, που είναι πολύ εκτεταμένη, ακόμα και στους εθνικούς δρυμούς, που δεν είναι ένας, είναι δύο, γιατί έχουμε και ένα μέρος της Σίτης, ναι. Ακόμα και στις ζώνες Natura, σε πάρα πολλά σημεία που είναι προστατευόμενα με πολλούς τρόπους, μπαίνει αυτός ο χαρακτηρισμός αποκλειστικής μεταλλευτικής χρήσης. Είναι και παράλογο και παράνομο κατά τη γνώμη μας, γι' αυτό κιόλας υποβάλαμε τις ακυρώσεις ήδη στο Συμβούλιο της Επικράτειας και περιμένουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτή η απόφαση. Όμως δεν θέλουμε μόνο νομικά να κριθεί, νομίζουμε ότι και πολιτικά πρέπει ο Υπουργός, έχουμε ήδη ζητήσει συνάντηση με τον κύριο Φάμελο και περιμένουμε ανταπόκριση για αυτό το θέμα, πρέπει και πολιτικά να το δουν και να αναθεωρήσουν. Ίσως να υπήρξε μια αστοχία. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, διότι δεν εξηγείται εύκολα ένας τέτοιος χαρακτηρισμός που μας έχει δοθεί. Μάλιστα. Άρα, νομικά, κυριότερα κύριε Παναγιωτόπουλε, πέρα από το, αν θέλετε, συναισθηματικό ίσως κομμάτι, οικονομικό κομμάτι που κινείστε σε κάθε περίπτωση. Εμείς ήδη έχουμε κινηθεί νομικά, με εξειδικευμένο γραφείο νομικό στα περιβαλλοντικά θέματα, που όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών, ομόφωνα υποβάλαμε αίτηση ακυρώσεως πάνω στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, με τους λόγους που λίγο πολύ σας ανέλησα. Περαιτέρω ζητούμε άμεσα και κατεπηγόντως συνάντηση με τον κύριο Φάμελο. Κλείνοντας, φοβάστε μια συνολική αλωτρίωση του Δήμου Δελφών οπτικά, περιβαλλοντικά και πάει λέγοντας, κύριε Παναγιωτόπουλε? Σας λέω και πάλι, αυτά είναι πράγματα που δημιουργούν μακροχρόνιες συνέπειες. Ναι. Δίνουν ή
δίνουν αναπτυξιακά κίνητρα ή αντικίνητρα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είναι προφανές το αντικίνητρο και η αποθάρρυνση άλλων δραστηριοτήτων που δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Είμαστε σε μια φάση που αναπτύσσουμε ορεινά μονοπάτια, που αναπτύσσουμε. Αυτό λέει ο κόσμος, οι δημότες είναι δίπλα σας. Δεν είστε μόνο ως δημοτική αρχή, είναι και οι δημότες που σας στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Απολύτως. Είναι και ομόφωνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. Όλες οι παρατάξεις εκφράστηκαν, συμφώνησαν με την πρότασή μας και συμφώνησαν και με τις προτάσεις των φορέων που ήρθαν, πάρα πολλοί σύλλογοι, πάρα πολλοί φορείς. Και νομίζω ότι όλη η κοινωνία συμφωνεί σε αυτό. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των μεταλλείων. Πρέπει να υπάρχουν και τα μεταλλεία, αλλά όχι μόνο τα μεταλλεία.